ρεύματάκι, το οποίο το έχω δει και σε διαφορετικές παραλλαγές. Ωστόσο, εμένα μου το μάθε η γιαγιά μου και το έλεγα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λοιπόν. Και ξεκινάμε. Μεγάλη Δευτέρα, ο Χριστός με τη μαχαίρα. Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρίθη. Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός εχάθη. Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός ευρέθη. Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί. Μέγα Σάββατο, ο Χριστός αναστημένος και ο Ιούδας κρεμασμένος. Ένα ποιηματάκι, το οποίο το έχουμε δει έτσι και με διαφορετικό τρόπο και προσέγγιση, τα ήθη και τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας, που ο κάθε τόπος τα έχει δοσμένα με το δικό του τρόπο. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καλύτερος κριτής του ποιήματος της Εύης είναι ο Ιωάννης Λίλης. Ο επίκουρος καθηγητής, βέβαια, πρόεδρος Παγκρετίου Συνδέσμου Θεολόγων, συνεργάτης εδώ στο κανάλι, στον όμιλο της Cree TV. Ιωάννη, μιλάμε στον ενικό, δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά. Πώς κρίνεις την Εύη, δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Η λαϊκή ευσέβεια πάντα δίνει με εύστοχο τρόπο όλα τα γεγονότα της λατρείας. Σήμερα αυτό το ποίημα είναι πολύ γνωστό και στη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, έχουμε δύο ξεχωριστά γεγονότα. Αν μπορώ να πω, είναι οι 10 παρθένες, 5 μωρές και 5 σόφρονες, που τελικά μπήκανε στο νυμφώνα, μέσα στο δείπνο του γάμου, γιατί είχαν πάντα όπως έπρεπε. Και θέλει να δείξει ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός, πότε θα έρθει η προσωπική του στιγμή του θανάτου. Πρέπει πάντοτε να είμαστε σε εγρήγορση. Γι' αυτό άλλωστε λέει ότι έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Το άλλο περιστατικό που δεσπόζει σήμερα είναι των ταλάντων. Όλοι έχουμε ένα τάλαντο, ένα χάρισμα και όλοι πρέπει να προσπαθούμε να διπλασιάσουμε τα τάλαντα που έχουμε. Αυτά τα δύο γεγονότα σήμερα ξεχωρίζουν. Σήμερα βέβαια Μεγάλη Δευτέρα είναι γνωστό. Λέμε τα γεγονότα της αυριανής μέρας το πρωί, αλλά τα λέμε το βράδυ για να μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε. Τα σημερινά τα είπαμε χθες, που ήταν του Ιωσήφ του Παγκάλου και της Ξηρανθής Σικής. Και έτσι τρεις μέρες που είναι του νυμφίου, μέχρι και Μεγάλη Τετάρτη και αύριο, σιγά σιγά πηγαίνουμε Μεγάλη Πέμπτη στην παράδοση, στον Ιούδα, την προδοσία, το Σταυρό και την Ανάσταση. Ίσως να πω κάτι τελευταίο που έχει σημασία. Μεγάλο Σάββατο πρωί κανονικά γίνονταν η βάπτιση. Μία φορά το χρόνο βάπτιζε η Εκκλησία μας, όχι όπως τώρα με τον Ήπιο βαπτισμό, και όλη αυτή, και η Μεγάλη Εβδομάδα και η Σαρακοστή, πρέπει να τα θεωρούμε γεγονότα που προετοιμάζουν τους κατηχουμένους σε βάπτιση. Μέσα στα κείμενα φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννη, τι να πούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω τα βιώματα, αυτή η συγκίνηση που προκαλεί σε κάποιον η συμμετοχή του στις λειτουργίες Μεγάλης Εβδομάδος κάθε απόγευμα, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Βέβαια. Είμαι σίγουρος, συμφωνείς, θα έχουμε. Πρακτικά. Ναι. Τα έβαλε πρακτικά σήμερα, είναι ο όρθρος της αυριανής. Τα ακούμε σήμερα και επειδή στον όρθρο δεν πηγαίνουμε πολύ νωρίς κάθε μέρα, για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε όρθρος κάθε μέρα το απόγευμα με τον Εσπεριδό. Ακριβώς. Ιωάννη, να είσαι καλά, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη εδώ είμαστε να μας βάζεις το κλίμα και να μας τα εξηγείς. Με χαρά και στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και απορρίπτω.